Λοιπόν, Λάκη μου, κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έχουμε ένα παράδοξο αίτημα για βίντεο. Θα σας το πω το ερώτημα όπως ακριβώς έχει διατυπωθεί. Ένας φίλος έγραψε κάτω από ένα βίντεο: Θέκλα, μπορείς να μας φτιάξεις ένα βίντεο για το πώς μπορούμε να είμαστε ψυχικά ισορροπημένοι κάθε μέρα? Ένα βίντεο για το πώς να παίρνουμε τις ψυχικές μας βιταμίνες? Όταν το είδα χαμογέλασα, γιατί εγώ καθημερινά παίρνω πολλές σωματικές βιταμίνες, συμπληρώματα διατροφής. Έχω έτσι μια... μιλάω με την ενδοκρινολόγο μου και της λέω ότι είναι καλό να παίρνω και μου λέει πάρε πιστάδι πολυβιταμίνες ή μου λέει ξέρω εγώ πάρε μαγνήσιο και βιταμίνη B6 για τους μυς και τα κόκαλα ή μου λέει πάρε βιταμίνη D3 η οποία βοηθάει στο ενοσοποιητικό ή πάρε το ένα ή πάρε το άλλο ή πάρε το Q10 και μου λέει με τι κύκλους να τα παίρνω και πότε να τα σταματάω κλπ. Γιατί ακόμη και οι βιταμίνες και τα συμπληρώματα διατροφής που έχουν να κάνουν με το σώμα μας δεν πρέπει να τα παίρνουμε από μόνοι μας και κουτουρού, αλλά πρέπει να συμβουλευόμαστε έναν ειδικό ιατρό. Και ο ειδικός ιατρός για το τι συμπληρώματα διατροφής είναι καλό να παίρνει ο καθένας είναι ο ενδοκρινολόγος, ο οποίος θα κρίνει και με βάση τις αναλύσεις και τις εξειδικευμένες αναλύσεις που ίσως μας στείλει να κάνουμε. Λοιπόν, έχει ψυχολογικές βιταμίνες, έχει ψυχικές βιταμίνες, δεν ξέρω. Θα φτιάξω όμως το βίντεο για το πώς μπορούμε, τρόπους με τους οποίους μπορούμε να διατηρούμε καθημερινά τη ψυχική μας ισορροπία. Καταρχάς, ο κάθε ένας από μας έχει διαφορετική συνθήκη και διαφορετική διάγνωση. Κάποιοι είμαστε και διάγνωστοι ή κάποιοι ίσως να μην έχουν διάγνωση, δεν ξέρω. Άρα αυτά που θα πω σήμερα δεν έχουν να κάνουν με όλους τους ανθρώπους, όλες τις περιπτώσεις, όλες τις περιστάσεις, όλα τα περιστατικά. Ο καθένας ο οποίος νιώθει πως έχει ψυχική ανισορροπία, δηλαδή νιώθει ότι δεν μπορεί να έχει μια καλή ψυχική διάθεση όλες τις μέρες ή καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας, πολύ καλά κάνει να επισκεφτεί ένα ψυχολόγο της δικής του επιλογής για μερικές ψυχοδιαγνωστικές συναντήσεις και αν χρειαστεί και για ψυχοθεραπευτικές συναντήσεις. Θεωρώ ότι η ψυχοθεραπεία και η προσωπική σχέση με έναν ψυχολόγο της επιλογής μας και με έναν ψυχολόγο με τον οποίο να ταιριάζουμε ψυχικά, πνευματικά κλπ. Είναι εκ των όνου κάνευ. Δηλαδή, όσο και αν κάποιος παρακολουθεί αυτό το κανάλι και χαίρεται από τα πράγματα που ακούει σε αυτό το κανάλι και προβληματίζεται και ενημερώνεται και ευαισθητοποιείται και μαθαίνει πράγματα, διαβάζει ίσως και τα βιβλία που συστήνουμε κατά καιρούς και εγώ, αλλά κυρίως η Δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου, η οποία είναι βιβλιοφάγος εκτός από βιβλιογράφος. Τίποτα από όλα αυτά δεν υποκαθιστά τη θεραπευτική σχέση. Θυμάμαι κάτι που μου έγραφε ένας θεραπευόμενος μου παλιά, μετά από κάθε συνεδρία μου έγραφε: «Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο καλά νιώθω μετά τη συνεδρία και αυτό διαρκεί περίπου τόσες μέρες μέχρι να ξανάρθει η συνεδρία». Φυσικά ο άνθρωπος αυτός έχει τερματίσει τη θεραπεία του, έχει ολοκληρώσει τη θεραπεία του και αυτό το έγραφε, μου το έγραφε σε mail τότε, σε μήνυμα, δεν θυμάμαι, επειδή ήταν πολύ απορριμμένος με αυτό. Πώς γίνεται, μου έλεγε, μία ώρα μετά που θα μιλήσω μαζί σου, μία ώρα να νιώθω καλά για τόσες πολλές μέρες ή για τόσο πολύ καιρό? Και εγώ του εξηγούσα και σας εξηγώ και σας τώρα ότι η μεγαλύτερη αιτία και η συχνότερη αιτία για την οποία δεν νιώθουμε καλά ψυχολογικά, ψυχικά και είμαστε αναστατωμένοι και στενοχωριόμαστε και δεν μπορούμε να χαρούμε, είναι επειδή
έχουμε μέσα μας αρνητικές εικόνες για μας και έχουμε μέσα μας ένα εσωτερικό κριτή ο οποίος συνεχώς μας επικρίνει και συνεχώς μας προτρέπει να νιώθουμε άσχημα. Δηλαδή έχουμε μέσα μας αρνητικές σκέψεις για τον εαυτό μας, αμφισβητούμε και αμφιβάλλουμε τις αποφάσεις μας. Νιώθουμε ενοχές για τα πράγματα που σκεφτόμαστε, νιώθουμε ενοχές για τα πράγματα που επιθυμούμε. Νιώθουμε πολλές φορές ενοχές για τον τρόπο που ζούμε τη ζωή μας, επειδή έχουμε μεγαλώσει σε περιβάλλοντα αφύσικα και τα πολύ συντηρητικά περιβάλλοντα είναι αφύσικα και τα εξαιρετικά αυστηρά θρησκευτικά περιβάλλοντα είναι αφύσικα και γενικότερα ο φανατισμός στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών, οποιοδήποτε είδους και είναι αυτός ο φανατισμός, θα μπορούσε να είναι και ένας ιδεολογικός φανατισμός, να μην είναι θρησκευτικός φανατισμός. Οτιδήποτε είναι έτσι εκφοβιστικό και επιβλητικό του στυλ ότι εμείς στο σπίτι μας έχουμε αυτές τις πεπιθήσεις και αυτές οι επιπεπιθήσεις πρέπει οπωσδήποτε να υπηρετούνται από όλα τα μέλη μας, πρέπει όλοι για παράδειγμα να ψηφίζουμε το συγκεκριμένο κόμμα ή πρέπει όλοι να έχουμε το συγκεκριμένο τρόπο σκέψης. Όλα αυτά δημιουργούν μέσα μας ένα μηχανισμό που ακόμη και όταν οι γονείς μας μπορεί να μην είναι πλέον εν ζωή, εξακολουθούν να μας μιλάνε μέσα από το λογισμικό που μας έχουν εγκαταστήσει. Έχω αναφέρει ξανά τα βιβλία του Ντόν Μικουέλ Ρουίζ, είναι ένας Μεξικανός ο οποίος είχε εργαστεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ως ιατρός χειρουργός στην Αμερική και μετά όπου είχε μια εμπειρία την οποία ο ίδιος ονόμασε ως παραθανάτια εμπειρία, επέστρεψε πίσω στο Μεξικό και μελέτησε τη σοφία των αρχαίων Τολτέκων, ο οποίος λέει μερικά πράγματα τα οποία μου αρέσουν πάρα πολύ, τα οποία είναι από τη σοφία του λαού του, την αρχαία σοφία του λαού του. Λέει ένα παιδί όταν γεννιέται είναι τέλειο. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να λειτουργεί τέλεια και με την αρχή της ομοιόστασης και γενικότερα όλα τα συστήματα του, τα σωματικά είναι τέλεια και αν ένα παιδί μεγαλώσει χωρίς παρεμβάσεις και επεμβάσεις από την κοινωνία, τότε θα μπορεί να είναι χαρούμενο, να είναι ευτυχισμένο, να είναι υγιές, να είναι θαλερό κλπ. Τι γίνεται, λέει όμως ο Ντόν Μικουέλ Ρουίζ, ο οποίος τα έχει πολύ με τον καθολικισμό. Τα έχει πολύ με τον καθολικισμό και γενικότερα με τη θρησκεία που υπάρχει στην περιοχή του και στο Μεξικό. Λέει, έρχονται όλα αυτά τα θρησκευτικά και κοινωνικά στερεότυπα και βάζουν μέσα στο παιδί ένα ζυζάνιο. Ένα ζυζάνιο το οποίο το τρώει. Τι είναι τα ζυζάνια? Τα ζυζάνια είναι χόρτα που δεν τρώγονται, δεν είναι χρήσιμα, δεν τα φυτεύουν οι άνθρωποι, δεν τα καλλιεργούν, τα οποία φυτρώνουν από μόνα τους το χώμα και δημιουργούν προβλήματα. Και πρέπει να ξεχορτίζουμε μετά τις αυλές και τα ζυζάνια έχουν και εκείνες τις ακίδες, εκείνες τις άκρες που κολλάνε στα ρούχα. Τι να σας λέω, πριν μια εβδομάδα ξεχόρτιζα 3 ώρες τη δικιά μας την αυλή. Λοιπόν, και ήταν πολύ κουραστικό να ξεχορτίζεις μια αυλή. Τα ζυζάνια όμως βρίσκονται μέσα στο χώμα και αν έχεις χώμα και αν αυτό το χώμα βρέχεται από τη βροχή, τότε θα φυτρώνουν και ζυζάνια. Τα ζυζάνια δεν είναι χρήσιμα. Δεν είναι χρήσιμα για όταν φυτρώνουν μέσα μας, έτσι όπως το λέει ο Ντόν Μικουέλ Ρουίζ, στην ουσία περιγράφει το πως όλα αυτά τα όχι, όλα αυτά τα μη, όλα αυτά τα κακό, αμαρτία, ντροπή που μας διδάσκουν, ότι μας κάνουν να μην μπορούμε να λειτουργήσουμε φυσιολογικά και να νιώθουμε συνέχεια άσχημα, τι ήταν αυτό που είπα, τι ήταν αυτό που έκανα, πόσο βλάκας είμαι, πόσο χάλια είμαι κλπ. Κλπ. Τώρα μου έρχεται στο μυαλό μια κουβέντα που μου είπε μια γυναίκα την οποία την αγαπώ πάρα πολύ και ξέρει ποια είναι και όταν το ακούσει αυτό θα καταλάβει ποια είναι. Αυτή η γυναίκα είχε μεγαλώσει έχοντας μια αναπηρία όρασης. Παρόλα αυτά ήταν και εξακολουθεί να είναι ένας εξαιρετικά έξυπνος άνθρωπος, ευφιέστατος άνθρωπος. Και λέει σε κάποια φάση που ήταν να πάει σε κάποιο σχολείο, της λέει η μάνα της, πού να πας τώρα εσύ εκεί, να παρακολουθείς αυτή τη σχολή. Μιλάμε, είναι, η γυναίκα είναι μεγάλη, είναι άνω των 70, πριν πολλά χρόνια. Και θα σου λένε αυτή στραβή που δεν βλέπει
και θα ανεβαίνεις στον πίνακα και θα σε κοροϊδεύουν. Κάθεσαι εδώ σπιτάκι σου. Πού θα πας τώρα στο πανεπιστήμιο? Τι το χρειάζεσαι εσύ το πτυχίο? Και όταν μου έλεγε αυτή την ιστορία, μέσα στο μυαλό μου είχα την εικόνα ενός μικρού παιδιού, σας λέω ευφιέστατη γυναίκα, η οποία μάλιστα είχε περάσει και στις εξετάσεις από τους πρώτους στη σχολή εκείνη που ήθελε να φοιτήσει. Μια νεαρή κοπέλα τόσο αγνή και αθώα, της οποίας η μάνα της τσάκιζε τα φτερά της με αυτό που της έλεγε. Πού θα πας εσύ τώρα και να σε κοροϊδεύουν και να σου λένε πως είσαι στραβή και να πρέπει να στέκεσαι τόσο κοντά στον πίνακα? Είχε κάποιο ποσοστό όρασης, αλλά δεν ήταν εντελώς χωρίς όραση, αλλά με πολύ μειωμένη όραση. Μετά είχε κάνει μια επέμβαση που τη βοήθησε με την όραση της, σε μεγαλύτερη ηλικία. Της λέει, τώρα θα σε κοροϊδεύω, θα σε κάνω, της ψαλίδισε τα φτερά της, της εγκατέστησε μέσα της ένα λογισμικό ότι εσύ δεν αξίζεις, δεν αξίζεις να σπουδάσεις, δεν αξίζεις να εξελιχθείς, δεν αξίζεις να προχωρήσεις, θα σε κοροϊδεύουν οι άλλοι. Το να σε κοροϊδεύουν οι άλλοι είναι κάτι πάρα πολύ άσχημο, πάρα πολύ κακό, είναι κάτι το οποίο είναι ντροπή, είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποφύγεις, πάση θυσία. Και έτσι της έσπηρε μέσα τη ζυζάνια για να τη βασανίζουν για το υπόλοιπο της ζωής της. Θέλω να πω έτσι με μεγάλη χαρά και περηφάνεια ότι η γυναίκα αυτή, κάνοντας πολλή δουλειά με τον εαυτό της, πολλή εσωτερική δουλειά με τον εαυτό της, κατάφερε να ξεπετάξει από πάνω της πολλά από αυτά τα ζυζάνια, να ξεχορτήσει την εσωτερική της αυλή. Γι' αυτό όταν ο φίλος έκανε το αρχικό ερώτημα, πες μας τι ψυχικές βιταμίνες να παίρνουμε για να έχουμε κάθε μέρα ψυχική ισορροπία, σκέφτηκα, μα στην περίπτωση, οι περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι τι να παίρνουμε, είναι τι να βγάζουμε από μέσα μας για να έχουμε ισορροπία. Και σκεφτείτε δηλαδή έναν σωματικό οργανισμό ο οποίος δεν έχει τρόπο να βγάζει τα απορρίμματα. Πώς βγαίνουν τα απορρίμματα από το σώμα? Βγαίνουν διαμέσου του δέρματος, διαμέσου του στόματος, διαμέσου της μύτης και διαμέσου του προχτού ή της ουροδόχου της ουρίθρας. Δηλαδή σκεφτείτε να γινόταν κάτι και να μην πηγαίναμε στην τουαλέτα. Ξέρετε ότι μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος να μην έχει, να έχει δυσκολιότητα για πάρα πολλές μέρες, μπορεί να φτάσει στο σημείο να πεθάνει. Μπορεί να φτάσει στο σημείο να πάθει συμπτικό σοκ. Ναι. Γνώριζα άνθρωπο, ο οποίος νομίζω ήταν 42-43 ετών, πέθανε από συμπτικό σοκ, ναι. Γιατί είχε θέμα με την εγκόπριση, δεν πήγαινε στην τουαλέτα, δεν είπε κάτι πιο νωρίς. Και όταν ήταν πάρα πολύ άρρωστος και τον πήγα στο νοσοκομείο, ήταν ήδη αργά. Δεν ξέρω ακριβώς πώς το λένε οι γιατροί αυτό που είχε πάθει. Κάπου το έντερο του είχε τυλιχτεί σε κάποιο σημείο και έμειναν εκεί τα απορρίμματα για πολλές μέρες και αυτά δημιούργησαν μία μόλυνση η οποία πήγε σε όλο το σώμα. Πρέπει να βγάζουμε πράγματα από την ψυχή μας, όχι μόνο να βάζουμε καλά, πρέπει να ξεχορτίζουμε, να βγάζουμε και τα κακά. Και αυτό πρέπει να γίνεται ιδιαιτέρως το πρωί και το βράδυ. Τι εννοώ? Όταν ξυπνάμε το πρωί, μπορεί να έχουμε κακή διάθεση. Είναι εξαιρετικά ωραίο να ξυπνά κάποιος το πρωί και να έχει καλή διάθεση. Και όταν μας συμβαίνει αυτό, είναι ευπρόσδεκτο και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Σηκωνόμαστε το πρωί και τι ωραία, μια καινούρια μέρα, φτιάχνω καφέ, τι ωραία, ωραία φάση. Όμως πολλές φορές ξυπνάμε το πρωί και δεν νιώθουμε καλά. Και ο λόγος που δεν νιώθουμε καλά όταν ξυπνάμε το πρωί είναι ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας το μυαλό μας συγυρίζει όλα αυτά που έχει μέσα. Οπότε αν έχουμε μέσα μας φοβίες, αν έχουμε μέσα μας ενοχές, αν έχουμε μέσα μας άλλη τα ζητήματα τα οποία αποφεύγουμε να επιλύσουμε και αποθούμε κατά τη διάρκεια της μέρας, αν έχουμε θέματα δηλαδή τα οποία έτσι έχουμε μία ξέρω κεφαλιά και δεν τα επιλύνουμε, δεν συζητούμε τα προβλήματά μας, ούτε κάνουμε τον εαυτό μας, ούτε με τον ψυχολόγο μας κλπ. Το βράδυ που θα πάμε για ύπνο, ο εγκέφαλός μας θα πάει να τα ανακατέψει όλα αυτά, γιατί υπάρχουν. Σημαίνει ότι άμα κάτι το αποθείς, είναι συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας η απόθεση. Όταν κάτι το ξεχνάς ότι δεν συνεχίζει να υπάρχει. Συνεχίζει να υπάρχει και αποκτά ζωή από μόνο του
στο υποσυνείδητο σου. Οπότε το βράδυ, όταν ξαπλώνουμε και κοιμόμαστε, γενικά όταν μπαίνουμε σε βαθύ ύπνο, κάνουμε βουτιά στο υποσυνείδητο μας. Και πολλές φορές ξυπνάμε από αυτή τη βουτιά λερωμένοι. Δηλαδή, στενοχωρημένοι, φοβισμένοι, αγχωμένοι, χωρίς να ξέρουμε γιατί. Οπότε, αν ξυπνήσουμε το πρωί και έχουμε μια τέτοια διάθεση, εκτός του ότι πρέπει να πάρουμε τηλέφωνο, να στείλουμε μήνυμα ή email στο ψυχολόγο μας για να κανονίσουμε τη συνεδρία μας, να κανονίσουμε να αρχίσουμε συνεδρίες αν δεν έχουμε αρχίσει ή να συνεχίσουμε τις συνεδρίες μας αν τις έχουμε σταματήσει ή να επισπεύσουμε τις συνεδρίες μας εάν πηγαίναμε πολύ αραιά και χρειαζόμασταν πιο συχνά. Ξαναλέω, η ψυχοθεραπεία είναι απαραίτητη, γιατί κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπείας ο ψυχολόγος μας βοηθάει να ξεχορτήσουμε το μυαλό μας, να βγάλουμε όλα αυτά τα ζυζάνια. Και επίσης μας μαθαίνει και μας διδάσκει πώς να αγαπάμε τον εαυτό μας και πώς να συμπεριφερόμαστε στον εαυτό μας με αγάπη και κατανόηση. Πολλές φορές δηλαδή πάμε στο ψυχολόγο, εγώ το παθαίνω αυτό. Πάω στο ψυχολόγο και λέω, α, Παναγία μου τώρα και τι θα πάω να πω και θα πω αυτό το πράγμα που σκέφτομαι, αυτό το πράγμα που έκανα και θα με μαλώσει ο ψυχολόγος μου. Οκ, μου λέει, τι, εντάξει, μου λέει, χαρά στο πράγμα. Μόνο που μου το λέει αυτό, ηρεμώ. Και μετά καθόμαστε και το αναλύουμε στη ψυχοθεραπεία και βλέπουμε ότι ο λόγος για τον οποίο νιώθα άσχημα ή ο λόγος για τον οποίο νόμιζα ότι θα μου θυμώσει ήταν επειδή μιλούσε μέσα μου ο εσωτερικός κριτής, μιλούσε μέσα μου το software το οποίο έχει εγκατασταθεί με μεγάλη επιτυχία από τους γονείς μου και από αυτούς που με διαπαιδαγώγησαν, ούτως ώστε να με κάνει να νιώθω ενοχικά για πράγματα τα οποία δεν είναι άξια ενοχής. Για πράγματα τα οποία δεν είναι κάτι κακό να τα κάνεις. Για τα συναισθήματα μου. Για το θυμό μου. Για την επιλογή μου να κάνω κάτι ή την επιλογή μου να μην κάνω κάτι. Ακόμη και αυτό μας ανακουφίζει πάρα πολύ. Δηλαδή το να μας δίνει ο ψυχολόγος μας μία απόκριση σε αυτά που μας προβληματίζουν και σε αυτά που μας καίνε, η οποία να είναι η φυσική απόκριση, δηλαδή να έχει να κάνει με τη φύση μας, να έχει να κάνει με τη φυσική λειτουργία του ψυχοσωματικού μας οργανισμού και να μην είναι επηρεασμένη από τις όποιες αγκυλώσεις νοητικές έχουμε μέσα μας λόγω της διαπαιδαγώγησης μας, λόγω των ενοχών, λόγω του εσωτερικού κριτή. Ξαναλέω, ο εσωτερικός κριτής είναι μια φωνούλα μέσα μας η οποία μας επαναλαμβάνει σε έντονο και επιταχτικό τόνο αυτά που θα μας έλεγε η μάνα μας αν ήταν εκεί, ο πατέρας μας αν ήταν εκεί ή ο αυστηρός μας δάσκαλος ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο ή οποιοσδήποτε ήταν αυτός ο οποίος μας έχει τρομοκρατήσει. Λοιπόν, αν ξυπνάμε το πρωί και νιώθουμε αναστατωμένοι, τότε εκτός από την ψυχοθεραπεία που είναι οπωσδήποτε σημαντικό να κάνουμε, χρειάζεται να δώσουμε κάποιο χρόνο στον εαυτό μας για να συνέλθει. Γι' αυτό το λόγο συστήνω να σηκωνόμαστε το πρωί τουλάχιστον μία ώρα πιο νωρίς από ό,τι πρέπει να σηκωθούμε. Δηλαδή, αν έχω δουλειά η ώρα 9 το πρωί και θέλω μία ώρα για να ετοιμαστώ και να φτάσω στη δουλειά, να μην σηκωθώ 8, να σηκωθώ 7, ούτως ώστε να έχω μία ώρα από τις 7 μέχρι τις 8, στην οποία με ησυχία, με ηρεμία και όχι με αυτή την ένταση που έχει ο Λακούλης αυτή τη στιγμή, θα πιω τον καφέ μου αν πίνω καφέ, το τσάι μου αν πίνω το τσάι μου ή το χυμό πορτοκάλι που πίνει ο καθένας, θα πάρω το πρωινό μου και θα καθίσω να ηρεμήσω διαβάζοντας κάτι ψυχοφέλιμο. Το διάβασμα βοηθάει πάρα πολύ. Και είναι καλό να έχουμε κάποια βιβλία τα οποία είναι έτσι καταπραϊντικά και ενδυναμωτικά βιβλία. Ένα από αυτά τα βιβλία είναι «Ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος» του Σκοτ Πεκ ή κάποια βιβλία που έχουν γράψει κάποιοι ψυχολόγοι που μας αρέσουν και τα έχουμε διαβάσει ξανά. Μια καλή ιδέα είναι, αυτό το σκυλί μου δεν ησυχάζει. Μια καλή ιδέα είναι να κάνουμε αποδελτίωση ή να επισημαίνουμε στα βιβλία πράγματα τα οποία βρίσκουμε ότι είναι ανακουφιστικά για μας. Δηλαδή, διαβάζουμε ένα βιβλίο. Π.χ., μπορεί κάποιος να διαβάζει τον Ψυχολογικό Πόλεμο, που είναι ένα βιβλίο που έχει τύχει να το γράψω εγώ. Και να μέσα στο Ψυχολογικό Πόλεμο να υπάρχουν μερικές παράγραφοι σε κάποια κεφάλαια, οι οποίες να είναι πολύ καθησυχαστικές όταν τις διαβάζει κάποιος. Να είναι παράγραφοι και κουβέντες οι οποίες σε βοηθάνε να καταλάβεις ότι δεν είσαι τρελός. Για παράδειγμα, το κεφάλαιο με τον gaslighting.
μπορεί να έχουμε σημειωμένα με στυλό ή με κίτρινο χρώμα, πράσινο χρώμα, αυτά τα, πώς τα λένε, αυτά τα markers, αυτοί οι μαρκαδόροι που βάζουν χρώμα, να έχουμε έτσι χρωματισμένα εκείνα τα κομμάτια τα οποία είναι έτσι καθησυχαστικά και χρήσιμα για μας, και να έχουμε και κάποιους δείχτες πάνω στα βιβλία, ούτως ώστε να, άμα σηκωθούμε το πρωί και δεν νιώθουμε καλά, να παίρνουμε το βιβλίο αυτό ή κάποιο άλλο βιβλίο, να βλέπουμε από πάνω τους δείχτες και να βρίσκουμε μια σελίδα την οποία, έχοντας τη διαβάσει στο παρελθόν, μας έχει βοηθήσει, και να τη ξαναδιαβάζουμε αυτή τη σελίδα με ησυχία. Δηλαδή μπορεί να διαβάσεις μια, δυο παραγράφους, τρεις, μια σελίδα, δυο σελίδες, και άμα τις διαβάσεις έτσι ήρεμα, και ξαναλέω, όχι όπως ο Λάκης αυτή τη στιγμή, αλλά ήρεμα, άμα τη διαβάσεις έτσι ήρεμα, να βοηθηθείς να κατευναστεί έστω και προσωρινά η εσωτερική τρικυμία. Ξαναλέω ότι το πλήρες, η θεραπεία από αυτά όλα είναι η ψυχοθεραπεία. Αυτές είναι πρακτικές οι οποίες μπορούν να μας βοηθήσουν. Επίσης βοηθάει πάρα πολύ, πάρα πολύ εξαιρετικά η γυμναστική στη φύση. Όπου και αν ζούμε, ακόμη και αν ζούμε μέσα στο κέντρο, το κατακέντρο της πόλης, θα υπάρχει κάποιο πάρκο, κάποιο μέρος στο οποίο θα μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με τη φύση. Όπως αυτό το αγόρι τώρα θα ήθελε να είναι στο χώμα να κάνει αυτά που κάνει, και να σκάβει το χώμα και όχι να σκάβει τις πολυθρόνες. Λοιπόν, έμενα για πολλά χρόνια στη Δημοσθένη Σεβέρη, που είναι ο δρόμος επί της οποίας βρίσκεται το Προεδρικό Μέγαρο στην Κύπρο, ένας από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους. Και έμενα σε ένα πολύ μεγάλο κτίριο, στο Ρετυρέ, πάνω στον ένα τόροφο. Και δίπλα μου, δηλαδή περπατούσα 4 λεπτά, βρισκόταν ο πεζόδρομος του Πεδιαίου. Και καθημερινά, είτε πρωί είτε βράδυ, κατέβαινα για 20 λεπτά για να περπατήσω κοντά στον ποτάμο. Και αυτό ήταν πάρα πολύ βοηθητικό. Βάζουμε μέσα στο πρόγραμμα μας τη φυσική άσκηση, το να βγούμε έξω στη φύση, το να βγούμε έξω και να αναπνεύσουμε καθαρό αέρα. Σας λέω, ακόμη και αν είστε στην πόλη, πηγαίνετε σε ένα πάρκο, στο πιο κοντινό σας πάρκο, στο πιο κοντινό σας χώρο πρασίνου. Μπορεί να είναι ένα οικόπεδο, ρε παιδί μου, στο οποίο να έχει 3 δέντρα, μια κούνια και 2 παγκάκια. Πηγαίνοντας εκεί και φεύγοντας από το σπίτι και κάνοντας έτσι μια ήρεμη βόλτα, αυτό βοηθάει. Επίσης, έχουμε όλοι κινητά τηλέφωνα και έχουμε και ακουστικά. Μπορεί να βάλουμε στο κινητό μας τηλέφωνο, είτε να παίζει ένα βίντεο ψυχοεκπαιδευτικό, είτε να παίζει κάποιο άλλο ηχητικό, το οποίο να είναι κατευναστικό, το οποίο να είναι λόγια ανθρώπων που εκτιμούμε και ακολουθούμε τα διδάγματα τους, ή τέλος πάντων την ψυχοεκπαίδευση ή την πνευματικότητα που διδάσκουν. Προσοχή όμως ποιους ακούμε, και αν αυτοί οι άνθρωποι που ακούμε είναι άνθρωποι που είναι επιστήμονες, είναι άνθρωποι που έχουν γνώση της ψυχοπαθολογίας, γιατί πολλές φορές μπορεί να ακούμε κάποιους οι οποίοι να είναι, πώς ονομάζονται, ψυχοτές ή life coach ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, οι οποίοι να μην γνωρίζουν τη θέση τους, να μην αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι ψυχολόγοι, δεν έχουν γνώση ψυχοπαθολογίας, δεν είναι ψυχίατροι, δεν μπορούν να κάνουν διαγνώσεις, και να δίνουν συμβουλές αφιδώς δεξιά και αριστερά, οι οποίες αυτές συμβουλές να είναι στα πλαίσια της τοξικής θετικότητας, της υπερβολικής θετικότητας, του στυλ πρέπει να νιώθεις ωραία, πες τον εαυτό σου ότι είσαι ωραία, πες τον εαυτό σου ότι είσαι καλά, είσαι δυνατός, είσαι όμορφος, είσαι καλός, διάφορα τέτοια, τα οποία να είναι επικίνδυνα για μας, εάν έχουμε κάποια διάγνωση, αν έχουμε κάποια κατάθλιψη, κάποια άλλη ψυχική διαταραχή, που να χρειαζόμαστε να βάζουμε άλλου είδους πληροφορίες στο μυαλό μας. Διαφωνώ με τη διάδοση όλων αυτών των τσιτάτων, και μερικές φορές μου στέλνετε κιόλας, ξέρει η Αλεξία από την Αμερική, ξέρει. Μου στέλνει διάφορα. Μια μέρα μου στείλε προχθές έναν τύπο, έναν γκουρού, εδώ έτσι 127 χρονών, όπως έλεγε κάτι βλακίες εκεί πέρα, ότι αν έχουμε τοξικούς ανθρώπους στο σπίτι μας, δεν θα πετάξουμε τους τοξικούς ανθρώπους στο σπίτι. Της λέω, πας καλά, κόρη μου, της λέω, της γράφω, αγάπη μου, μιλάμε, είμαστε φίλες. Της λέω, πας καλά, τι είναι αυτά που μου στέλνεις.
Ό,τι του φανεί του Λολοστεφανή, επειδή βρέθηκε ένας γέρος Ινδός, δεν λέω ότι όλοι οι γέροι Ινδοί είναι βλάκες ή ότι όλα όσα λένε είναι βλαβερά. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή κάτι ποστάρεται στο διαδίκτυο και επειδή κάτι το ανεβάζει μια σελίδα η οποία γράφει από πάνω ψυχοθεραπείες ή λόγια βάλσαμο της ψυχής ή οτιδήποτε άλλο, όλη αυτή η πληροφόρηση που δίνεται από διάφορους οι οποίοι ανοίγουν vlogs, blogs, δεν ξέρω εγώ τι, και δίνουν οδηγίες και συμβουλές ζωής ότι είναι χρήσιμες. Καλύτερα να ακούμε ειδικούς ψυχικής υγείας, να ακούμε έναν ψυχολόγο, να ακούμε κάποιον ο οποίος έχει σπουδάσει ψυχολογία, έχει σπουδάσει και την ψυχοπαθολογία την οποία διδασκόμαστε στη ψυχολογία, ώστε να μπορεί να συμβουλεύει τους ανθρώπους με μέτρο και να μην τους λέει πράγματα τα οποία θα είναι βλαβερά για αυτούς. Εντάξει. Δεν λέω να ακούτε μόνο το δικό μας το κανάλι, υπάρχουν και, εγώ σας έχω πει, ακούω πολλά κανάλια, ακούω για παράδειγμα την Dr. Ramani, που είναι ειδική πάνω στον ναρκισισμό. Επίσης ακούω και τον Dr. Todd Grande, ο οποίος είναι ένας ψυχολόγος, ο οποίος κάνει πολύ ωραία βίντεο και διαβάζει πολύ πρωτού κάνει τα βίντεο του. Επίσης ακούω, σας είπα ξανά, την Crappy Childhood Fairy, που δεν είναι ψυχολόγος, αλλά έχει μια πολύ καλή γνώση του CPTSD. Ακούω και αυτόν τον Καναδό, δεν συμφωνώ με όσα λέει, τον Gabor Mate, ο οποίος είναι ένας γιατρός που ασχολείται πολύ για τα θέματα, για το θέμα του τραύματος και πως αυτό καταγράφεται και επηρεάζεται στη σωματική μας υγεία. Δεν συμφωνώ με όσα λέει, αλλά τον βρίσκω χρήσιμο να τον ακούω. Υπάρχουν διάφορες πηγές πληροφόρησης οι οποίες καλύτερα να είναι από ανθρώπους οι οποίοι κατέχουν την επιστήμη της ψυχολογίας, γιατί εδώ μιλάμε για ψυχική ναι, υγεία και ισορροπία. Αντιλαμβάνεστε ότι σε κάποια φάση θα αρχίσουν να βγαίνουν και τα σφουγγάρια από το αυτοκινητολάκι. Παραγγείλαμε ειδικά καλύματα για τα καθίσματα για σκύλους τρελούς, αλλά ακόμη δεν ήρθαν. Λοιπόν, ακούμε κάτι. Πάμε περπάτημα στη φύση. Επίσης, αποφεύγουμε πράγματα που θα μας αναστατώσουν. Αποφεύγουμε να συνομιλήσουμε με ανθρώπους που ξέρουμε ότι θα μας επαναλάβουν τις χαζομάρες που λέει ο εσωτερικός κριτής. Φροντίζουμε πολύ τη διατροφή μας. Όταν ένας άνθρωπος τρώει υγιεινά, σε παρακαλώ πολύ Λάκη μου, αφού κατεβήκαμε προλίγου και πήγες στο αλέτα παιδί μου, σε λίγο φτάνουμε στο σπίτι μας, σε παρακαλώ αγαπή μου. Ξέρω, ήταν μεγάλη μέρα, πήγαμε στο ταχυδρομείο να στείλουμε βιβλία. Μας πήρε αρκετή ώρα γιατί πρέπει να στείλουμε ένα βιβλίο στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει ολόκληρη διαδικασία να στείλει βιβλίο. Ναι. Έχει βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κάναμε και τα ψώνια, αλλά βγήκες, πήγες στο αλέτα. Τώρα θα πάμε σπίτι. Λοιπόν, σε 3 λεπτά, εντάξει, Λάκη. Βλέπεις το σκυλάκι εκεί στο βίντεο, το βλέπεις? Το σκυλάκι στο βίντεο το βλέπεις? Βλέπεις που σου δείχνω εδώ ένα σκυλάκι? Το σκυλάκι παιδί μου το βλέπεις? Εκεί στο κινητό μου που είχε ένα σκυλάκι το βλέπεις με τη γλώσσα έξω? Α, δες το σκυλάκι? Λοιπόν, φροντίζουμε να αποφεύγουμε να ερχόμαστε σε επαφή με ανθρώπους που ξέρουμε απριόρι εκ των προτέρων ότι θα μας μιλήσουν με τρόπο που θα μας αναστατώσουν. Αποφεύγουμε δηλαδή τα triggers, τα ερεθίσματα εκείνα τα οποία θα ενεργοποιήσουν τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες από την οποία ταλαιπωρούμαστε οι περισσότεροι. Για να έχουμε ψυχική υγεία και ισορροπία, εντοπίζουμε ποια είναι τα triggers μας, ποια είναι τα ερεθίσματα εκείνα τα οποία μας αναστατώνουν και τα αποφεύγουμε. Δικαιούμαστε να αποφύγουμε ανθρώπους, πρόσωπα, καταστάσεις, συνθήκες οι οποίες είναι trigger. Από την άλλη όμως ξαναλέω ότι καλύτερα να κάνουμε ψυχοθεραπεία και να πάρουμε συμβουλές από τον ψυχολόγο μας εξατομικευμένες και εξειδικευμένες πάνω μας για τη δική μας την περίπτωση. Γιατί για παράδειγμα η υπερβολική αποφυγή μπορεί να οδηγήσει σε φοβία ή μπορεί να προέρχεται από φοβία. Οπότε μπορεί να χρειάζεται ψυχοθεραπεία για να ξεπεράσουμε μια φοβία. Γι' αυτό σας λέω δεν τα μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά μόνοι μας. Ως και ο ψυχολόγος πάει στο δικό του ψυχολόγο λέμε. Λοιπόν, επίσης είπα προηγουμένως ότι μεγάλο ρόλο παίζει όχι μόνο το πρωί αλλά και το βράδυ. Γενικά η ισορροπία του ανθρώπου και το να έχει ο άνθρωπος μια καλή ψυχική διάθεση επηρεάζεται πάρα πολύ από την ποιότητα του ύπνου του.
αν έχουμε έναν ήσυχο και ήρεμο ύπνο και αν προτού πάμε για ύπνο καταφέρουμε να χαλαρώσουμε το μυαλό μας και να διώξουμε τις ενοχλητικές σκέψεις επιλύνοντας τα ζητήματα. Τις ενοχλητικές σκέψεις δεν τις διώχνουμε το να τις αποφεύγουμε. Αν αποφεύγω όλη μέρα τις ενοχλητικές σκέψεις, αυτές θα έρθουν στον ύπνο μου να με βρουν. Και να με βρουν σε μια κατάσταση που δεν θα μπορώ. Δεν θα μπορώ να έχω όλες μου τις δυνάμεις για να τις αντιμετωπίσω. Άρα, κατά τη διάρκεια της ημέρας και ειδικά μετά που θα τελειώσει η δουλειά μας, πάλι κάνουμε πράγματα τα οποία μας φέρνουν ουσιαστικά πιο κοντά με τον εαυτό μας. Μπορεί για παράδειγμα να κάνουμε ένα μακρύ περίπατο μέσα στη φύση, να περπατήσουμε 2-3-4 χιλιόμετρα και είτε να ακούμε ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο εκείνη την ώρα, είτε να κάνουμε την αυτοκριτική μας, να σκεφτόμαστε τι μας συμβαίνει, να βάλουμε κάτω τις σκέψεις μας, τις ανησυχίες μας, αυτά που μας προβληματίζουν και να πάρουμε κάποιες αποφάσεις, να λύσουμε κάποια θέματα. Όσο αφήνουμε άλυτα τα προβλήματα, τόσο αυτά έρχονται και μας βρίσκουν, ξαναλέω, στο πιο ευάλωτο μας σημείο και το πιο ευάλωτο μας σημείο είναι το κοιμούμαστε. Λοιπόν, προτού πάμε για ύπνο, εκτονωνόμαστε και ψυχικά και σωματικά. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα η σωματική άσκηση, πάρα πολύ σημαντικό και σας λέω ως ψυχολόγος ότι είναι πολύ πιο σημαντικό ίσως και από τη δίαιτα το να ασκήσει. Και η υγιεινή διατροφή είναι πολύ σημαντική επίσης. Γενικά να προσέχουμε τον εαυτό μας. Και η διατροφή ψυχική, δηλαδή να προσέχουμε και τι πληροφορίες βάζουμε μέσα στο μυαλό μας. Είναι καλά να ασκούμαστε μέσα στη φύση και προτού πάμε για ύπνο να ρίχνουμε την ένταση. Δηλαδή, δεν κάνω τη δουλειά μου, μετά κάνω δουλειές, μετά μαγειρεύω, μετά κάνω ένα σωρό άλλα πράγματα τα οποία θέλουν προσοχή και μετά πάω κατευθείαν έτσι όπως είμαι από την κούραση και από τις υψηλές τροφές στον εγκέφαλο και πάω κατευθείαν και ξαπλώνω. Δεν θα μπορέσω να κοιμηθώ και άμα κοιμηθώ ο ύπνος μου δεν θα είναι καλός. Ο ύπνος μου θα είναι αναστατωμένος και αναστατωτικός, αν υπάρχει τέτοια λέξη. Προτού κοιμηθώ έχω μια τελετουργία που να χαλαρώνω τον εαυτό μου και να το χαλαρώνω από την πίεση. Είτε αυτό είναι να διαβάσω έτσι ήσυχα και ωραία ένα βιβλίο, είτε να ακούσω κάποια βίντεο, είτε να παρακολουθήσω κάτι στην τηλεόραση. Εμένα με βοηθάνε πάρα πολύ τα ντοκιμαντέρ για να ρίξω τους ρυθμούς του εγκεφάλου μου. Επειδή με βάζουν να σκέφτομαι ένα συγκεκριμένο πράγμα, αυτό που παρουσιάζει τον ντοκιμαντέρ, το μυαλό μου πάει εκεί και πέφτει η ένταση και η σκέψη για πράγματα. Εγώ κουβαλάω και ένα σωρό πράγματα τα οποία δεν είναι δικά μου, επειδή διαβάζω τα mail σας, τα σχόλια σας κτλ. Και καλύτερα να πάμε μια ώρα πιο αργά για ύπνο και να είμαστε πλήρως χαλαρωμένοι ώστε να κοιμηθούμε καλύτερα, παρά να πάμε μια ώρα πιο νωρίς για ύπνο, να έχουμε υπερένταση, να μην μπορούμε να κοιμηθούμε, να κάνουμε ένα ύπνο κακής ποιότητας και να καταλήξουμε να ξυπνήσουμε το πρωί πιο χάλια από ό,τι ξαπλώσαμε το βράδυ, πιο κουρασμένοι από ό,τι ξαπλώσαμε το βράδυ. Εδώ θέλω να πω, επειδή είμαστε πολλοί εδώ στο κανάλι που είμαστε και μέσης ηλικίας και έχουμε και λίγο βάρος περισσότερο, ότι αν ξυπνάμε τα πρωινά κουρασμένοι συστηματικά, να πάμε να δούμε τον προσωπικό μας γιατρό και να του ζητήσουμε να μας φέρει σε επαφή, να μας παραπέμψει σε κάποιον πνευμονολόγο για να κάνουμε την εξέταση της υπνικής άπνοιας. Η υπνική άπνοια είναι μια σωματική πάθηση όπου ο άνθρωπος όταν κοιμάται για διάφορους λόγους, και δεν είναι η δουλειά μου να το πω αυτό, θα σας το εξηγήσει αυτό ο πνευμονολόγος που θα πάτε ή ο προσωπικός σας γιατρός, για διάφορους λόγους σταματάει η αναπνοή για μερικά δευτερόλεπτα και αυτό είναι επικίνδυνο και κουράσει. Πρέπει να αναπνέουμε καλά κατά τη διάρκεια του ύπνου μας, ούτως ώστε ο εγκέφαλος μας να ξυγωνώνεται καλά και να ξυπνάμε φρέσκοι και ξεκουραστοί. Αν συστηματικά ξυπνάτε κουρασμένοι, κάντε και αυτή την εξέταση της υπνικής άπνοιας. Είναι πιο πιθανό να συμβεί σε ανθρώπους από τη μέση ηλικία και πάνω και είναι πιο πιθανό να συμβεί σε ανθρώπους με μεγαλύτερο σωματικό, μεγαλύτερο δείχτη μάζα σώματος από στους πιο παχουλούς δηλαδή παρά στους πιο αδύνατους, χωρίς να είναι απαραίτητο ότι κάποιος αδύνατος δεν μπορεί να έχει υπνική άπνοια
και υπάρχουν θεραπείες για την υπνική άπνοια και υπάρχουν κάποια μηχανάκια τα οποία βοηθάνε πάρα πολύ. Και μου λένε άνθρωποι οι οποίοι άργησαν να πάνε να διαγνωστούν με υπνική άπνοια, ότι όταν επιτέλους διαγνώστηκαν και επιτέλους ξεκίνησαν τη θεραπεία αυτή που ξαπλώνουν το βράδυ και βάζουν. Τώρα είναι και πολύ μικρές οι μηχανές και πολύ κομψές και βάζουν αυτή τη μάσκα στη μύτη τους, ότι ξυπνάνε το πρωί πάρα πολύ αναζωογονημένοι. Και νιώθουν και πολύ πιο νεανικοί. Μπορεί κάποιος στα 50 να χρησιμοποιεί τη συσκευή της υπνικής άπνοιας και να νιώθει πολύ πιο νέος από ό,τι ένιωθε στα 30 του, στα 35 του. Μπορεί να έχει υπνική άπνοια και να μην το παραδεχόταν και να μην πήγαινε να κάνει την εξέταση και να μην πήγαινε να έχει και τη θεραπεία. Λοιπόν, δεν έχω κάποιες ψυχικές βιταμίνες να συστήσω να πάρουμε πέρα από αυτά που σας είπα. Δεν ξέρω αν αυτό το βίντεο θα είναι χρήσιμο. Αυτό που θέλω να πω τελειώνοντας και κλείνοντας εδώ είναι ότι κάθε μέρα είναι μια πρόκληση. Κάθε μέρα είναι μια καινούρια πρόκληση για όλους μας. Όχι μόνο για το φίλο που ρωτάει, όχι μόνο για σένα που βλέπεις το βίντεο, αλλά και για όλους μας. Κάθε μέρα είναι μια καινούρια πρόκληση. Κάθε μέρα θα συμβούν πράγματα που δεν τα περιμέναμε. Ή πράγματα που τα περιμέναμε και επειδή ακριβώς τα περιμέναμε έχουμε καταγχωθεί. Καθημερινά θα συναντήσουμε συνθήκες και καταστάσεις κατά τις οποίες πρέπει να πάρουμε αποφάσεις και αυτό, η λήψη αποφάσεων είναι εξαιρετικά κουραστικό. Γι' αυτό και όσοι δουλεύετε μια δουλειά που δεν είναι τόσο χειροναχτική όσο πνευματική δουλειά που χρειάζεται να παίρνετε αποφάσεις, μπορεί να λέτε «Μα κουράζουμε πολύ περισσότερο από το να τσάπιζε όλη μέρα». Ναι, γιατί κουράζει πάρα πολύ αυτό το να παίρνεις αποφάσεις. Ας μην το παίρνουμε lightly, ας μην το παίρνουμε χαλαρά αυτό, το γεγονός ότι πρέπει να παίρνουμε αποφάσεις. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να παίρνουμε τις αποφάσεις αμέσως. Δίνουμε στον εαυτό μας το λεγόμενο time out. Δίνουμε στον εαυτό μας την ευκαιρία να σκεφτούμε κάτι πρωτού πάρουμε μια απόφαση. Γιατί μερικές αποφάσεις παίρνονται αυθόρμητα και μας στοιχίζουν για πολύ καιρό μετά. Και επίσης κάτι τελευταίο που ήθελα να πω, επειδή ξέρω ότι έχει πολύ κόσμο στο κανάλι που είναι single, έχει πολύ κόσμο ο οποίος έχει χωρίσει από γάμο, έχει χωρίσει από σχέση και έχει παραμείνει αρκετό χρονικό διάστημα μόνος του. Κάποιες κοπελές μου γράφετε, μα τι γίνεται, θα είμαστε μόνες μας για πάντα. Ανάψα το φωτάκι το γιατί έχει δίνει ο ήλιος. Θα είμαστε μόνες μας για πάντα, μα με μένα τι θα γίνει. Κάποιοι κατάφεραν να κάνουν, κάποιες κοπέλες κατάφεραν, όπως χρησιμοποιείται αυτός ο όρος, κατάφεραν να έχουν οικογένεια και εμείς δεν έχουμε ή να κάνουν παιδιά ή να έχουν άντρα. Λοιπόν, έχουμε κάνει πάρα πολλά βίντεο για αυτά τα ζητήματα και για τα ζητήματα των σχέσεων. Έχω να σας δώσω όμως ένα tip, το οποίο εμένα με βοηθάει πάρα πολύ. Είναι το εξής. Όποτε με πιάσει, όταν πιάνω τον εαυτό μου στενοχωρημένο και όταν πιάνω τον εαυτό μου να σκέφτεται «Πω πω ρε παιδί μου, είμαι...» Δεν σκέφτομαι «Είμαι άτυχη στα ερωτικά μου», σκέφτομαι «Πόσα χρόνια να έχω συνεξάρτηση και να μην το ξέρω ότι έχω συνεξάρτηση, να θεράπευα τη συνεξάρτηση τότε που ήμουν νεότερη και να έκανα λιγότερες λαθασμένες επιλογές κλπ. Κλπ». Γενικά, άμα με πιάσει έτσι λίγο το παράπονο που είμαι μόνη και έχω μοναξιά και ερωτική μοναξιά, όχι μόνο πρακτική μοναξιά, φέρνω στο μυαλό μου, σας το έχω ξαναπεί, σκηνές απείρου καλούς από τις σχέσεις μου με τους διάφορους νάρκες και ιδίως με τον τελευταίο. Και λέω, τι θα προτιμούσες, μωρή, λέω στον εαυτό μου. Να είσαι τώρα που είσαι μόνη σου και είσαι μια χαρά και είσαι με το σκυλάκι σου και πας τη βόλτα σου και κάνεις τον καφέ σου και κοιμάσαι ό,τι ώρα θες και ξυπνάς ό,τι ώρα θες και είσαι κυρία, κυρία. Ή να είσαι όπως ήσουν τότε που στενοχωριόσουν για χαζομάρες και είχες όλη την ώρα έγνοια πότε θα κατεβάσει τα μούτρα τον άρχισος και μήπως και μου τα κατεβάσει και πότε θα τα ανεβάσει πάλι ή θα ήθελες να δεχόσουν την τάδη τη δίνα παθητική επιθετικότητα που δεχόσουν σε όλο της το αμεγαλείο και παραπονιέσαι και λέω πώς θα ήταν καλύτερα να ήσουν εκεί ή να είσαι εδώ, να είμαι εδώ λέω, εσκάσε το τελείως. Δεν ξέρω αν αυτό βοηθάει. Επίσης κάτι άλλο. Πρέπει να προγραμματίζουμε την ψυχαγωγία μας. Και όσοι βρίσκεστε μέσα σε σχέσεις και όσοι είμαστε single, πρέπει να προγραμματίζουμε 1-2 μέρες την εβδομάδα
να κάνουμε μία έξοδο, η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και τόσο πολύ κοινωνική, ρε παιδί μου. Μπορεί, ξέρω εγώ, στα 47 π.χ. δεν θα πήγαινα σε ένα κλαμπ. Όχι ότι θεωρώ ότι είμαι γριά για να πάω στο κλαμπ, αλλά δεν με εκφράζει πλέον το να πάω σε ένα κλαμπ. Θα μ' αρέσει και το κανονίζω αυτό να πάω με κάποιους καλούς φίλους να φάμε σε ένα εστιατόριο ή να φάμε σε μια ταβέρνα ή να πάμε να ακούσουμε, ξέρω εγώ, μουσική. Κανονίστε τέτοιες εξόδους, χωρίς να κάτσετε να περιμένετε σαν τις μωρές. Να κανονίζουμε τέτοιες εξόδους, χωρίς να καθόμαστε να περιμένουμε σαν τις μωρές παρθένες, πότε θα έρθει πρίγκιπας, πότε θα έρθει πρίγκιπισσα και τώρα θα κάνουμε όλα. Θα πάμε να ακούσουμε όλους τους τραγουδιστές, θα κάνουμε όλες τις εξόδους, θα κάνουμε όλα τα κάμπινγκ, θα κάνουμε όλες τις εκδρομές, θα κάνουμε όλα τα κολύμπια, θα κάνουμε όλα τα πράγματα. Λοιπόν, ζούμε στο σπίτι μας ή στο τσαρδί μας, όπου έχει ο καθένας. Εμείς και το ζώο μας, τα ζώα συντροφιάς είναι πολύ καλή παρέα. Δείτε το ζώο συντροφιάς, τώρα τι κάνει το ζώο συντροφιάς. Ζώο συντροφιάς τι κάνεις αυτή τη στιγμή. Πού κοιτάς. Το ζώο συντροφιάς, όπως βλέπετε, κοιτάει από το παράθυρο τους γάτους του γείτονα. Μάλιστα. Αλίμονο σας γάτι, άμα βγει το ζώο συντροφιάς από το αυτοκίνητο, θα αρχίσει να σας γαβγίζει. Δεν ξεκάνει και τίποτα άλλο, γαβγίζει. Λοιπόν, ένα ζώο συντροφιάς. Ζώο, πού είναι το σκύλι μου. Α, τι καλά σκύλι. Ναι, θα σου ράψουμε κι άλλο φως και σένα και άλλο προβλήμα. Ένα ζώο συντροφιάς μπορεί να σας κάνει καλή παρέα. Μπορείτε να λέτε αστεία στο ζώο συντροφιάς. Δεν θέλω να ξέρω ότι έγλυφες πριλάκι τώρα και έγλυψες τη μύτη μου. Αχ, παιδί μου. Ζεις κι εσύ ένα δράμα. Μπορείς να μοιράζεις το δράμα σου με το ζώο συντροφιάς. Τέλος πάντων, εκεί στο σπίτι σου που είσαι μόνος σου, με τη γάτα σου, με το σκύλο σου, πάρτε ρε παιδιά ένα κατοικίδιο. Και άνδρα να έχετε και γυναίκα να έχετε, πάρτε πάλι κατοικίδιο. Πιο σίγουρα. Λοιπόν, εκεί στο σπίτι σας που είσαστε, αν είσαστε μόνοι σας, αν είσαστε με το ζώο της συντροφιάς σας, μανά μου, τη συντροφιά μου, μου ζήτησαν να κάνω ένα βίντεο για το ωφέλη του ζώου συντροφιάς. Θα σας κάνω και ένα βίντεο για... δεν χρειάζεστε να σας κάνω ένα βίντεο για τις ζημιές που κάνει το ζώο συντροφιάς στα καθίσματα του αυτοκίνητου. Μπορούμε να κάνουμε όμως ένα βίντεο για τα ψυχολογικά ωφέλη του ζώου συντροφιάς. Έχουμε 2 χρόνια δεσμολάκι, όχι ακόμη, τον Απρίλιο. Θα κλείσουμε τα 2 χρόνια σχέσεις. Είχαμε και ένα διάλειμμα που πήγα στην Κρήτη και ήσουν στην Ευπίδα. Αλλά θα έχουμε 2 χρόνια σχέσεις. Παίξε με την μπουκάλα τώρα που την αδειάσαμε. Το ζώο συντροφιάς τώρα είναι ευχαριστημένο. Λοιπόν, όταν ζείτε μόνοι σας στο σπίτι σας ή με το ζώο της συντροφιάς σας ή τα ζώα της συντροφιάς. Θυμηθήκα τώρα τη μία γάτα. Ξέρει μια φίλη που λέγεται μία γάτα. Λέει, είπε σαν να νοικιάσει ένα διαμέρισμα και λέει: έχω και μία γάτα. Δεν ήταν μία γάτα, ήταν μία επί. Θα πολλές οι γάτες, αλλά λέει: έχω μία γάτα. Λέω με τη γάτα σας, με τους γάτους σας, με τους σκύλους σας, με τους σκύλους σας. Λοιπόν, κανονίστε τη ζωή σας και μαγειρέψτε για σας και καθαρίστε το σπίτι σας, το τσαρδί σας, ό,τι να είναι. Σαν να και έχετε και άντρα και γυναίκα και παιδιά. Είστε οικογένεια και εσείς με το ζώο συντροφιάς σας. Instant family. Υιοθετήστε ένα ζώο συντροφιάς. Βρε! Στιγμιαία οικογένεια. Instant family. Instant family. Εμάς το family chat μας, δηλαδή το chat που έχουμε στο WhatsApp που μιλάμε με τα παιδιά, το έχουμε ονομάσει hashtag lucky. Ναι, αυτό είναι το family chat μας. Αλλά να σας πω! Ω, να σας πω! Συνέχεια ο Λάζαρος στέλνει φωτογραφίες της Άιβι! 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 Δεν ανησυχεί! Πότε θα έρθει η Άιβι! Λοιπόν, αυτά. Νύχτωσε τώρα, έχουμε να κατεβάσουμε και τα ψώνια. Τα λέμε. Έχει πολλούς μόνους τους, έχει πολλές μόνες τους. Δεν είναι εύκολο πράγμα να βρει στέρι. Ζώα συντροφιάς είναι πιο εύκολο και adopt don't shop. Υιοθετούμε ζώα συντροφιάς, δεν αγοράζουμε ζώα συντροφιάς. Είναι instant family. Είναι, όταν υιοθετήσουμε ένα ζώο συντροφιάς, έχουμε αυτόματα οικογένεια, αλλά έχουμε πολλές ευθύνες στο ζώο συντροφιάς. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε ειδικό βίντεο για το instant family του ζώου συντροφιάς. Λοιπόν,
συμπεριφερόμαστε στον εαυτό μας και σε όλα τα πλάσματα που ζουν στο σπιτικό μας σε μια οικογένεια. Περιμένουμε να έρθει ένας άντρας ή μια γυναίκα για να έχουμε οικογένεια. Η οικογένεια τάδε. Ένας άνθρωπος, μια γάτα. Η οικογένεια τάδε. Ένας άνθρωπος, δύο γάτες. Η οικογένεια τάδε. Δίνα. Ένας άνθρωπος, ένα σκύλος. Η οικογένεια τάδε. Ένας άνθρωπος, τρεις σκύλοι. Η οικογένεια δίνα. Οικογένεια. Ξή. Αυτά. Σας φιλώ. Σας χαιρετώ.